Πού είστε, παιδες? Επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 και σήμερα θα αγωνιστούμε στο Grand Prix του Μεξικού. Αλλά πρώτα να δούμε ότι έχουμε μια αναβάθμιση η οποία πέτυχε. Και μια δεύτερη αναβάθμιση που πέτυχε. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα κάνω κάποια αναβάθμιση στο σασί. Στον κινητήρα δεν πέτυχε, το περίμενα ότι δεν θα πετύχει. Όμως το ξανακουμπώσουμε και τη δεύτερη φορά έτσι θα πετύχει. Και θα βάλουμε και μία αναβάθμιση στην μπροστινή αεροτομή και με αυτό βουτάμε κατευθείαν στις κατατακτηρίες δοκιμές. Μπαίνω για ένα δεύτερο γύρο στο Q1 να κάνω ένα χρόνο γιατί δεν ένιωθα αρκετά άνετος, για την ώρα είμαι στην 10η θέση. Θα περάσω στο Q2, βέβαια δεν νιώθω πολύ άνετος σε αυτή την πίστα, δεν νιώθω ότι είμαι αρκετά γρήγορος. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή που μας βγάζει στην ευθεία τερματισμού και τώρα μόλις την περάσαμε και είμαστε για την ώρα στην 6η θέση. Κατάφερα να περάσω στο Q2, όμως είμαι στην 11η θέση, πολύ πίσω από εκεί που θα ήθελα να είμαι και αρχίζω και ανησυχώ ότι στο Q2 μπορεί και να μην καταφέρω να περάσω αν δεν μπορέσω να βελτιώσω τον χρόνο μου, που για κάποιο λόγο νιώθω πάρα πολύ αργό σε αυτή την πίστα που είναι μια πίστα ταχύτητας και μέχρι τώρα φάνηκε ότι η McLaren τα βγάζει πέρα όσον αφορά σε πίστες ταχύτητας, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. Να δούμε, πάμε σιγά σιγά στο Q2. Όπως και πριν, μπαίνω για ένα γύρο, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, όμως και πάλι νιώθω ότι είμαι αργός, ενώ βλέπουμε ότι ταχύτερος γύρος για την ώρα είναι το 1.15.5 από τον Hamilton και αυτός είναι ο στόχος, να είμαι κοντά εκεί ώστε να καταφέρω να περάσω στο Q3. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή. Έχω καλή έξοδο από την στροφή, προσπαθώ να έχω όσο πιο κλειστή γραμμή γίνεται για να φτάσω γρήγορα στην γραμμή τερματισμού και την περνάμε στην δεύτερη θέση για την ώρα, με μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Lewis Hamilton. Τελικά δεν ήταν αρκετό. Τερματίσαμε 11η στο Q2. Οριακά δεν περάσαμε στο Q3. Και θα ξεκινήσουμε τον αγώνα από την 11η θέση. Πάμε σιγά σιγά στον αγώνα. Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, είχα λίγο πρόβλημα με την εγγραφή στο βίντεο και δεν μπορώ να σας δείξω από ποιες θέσεις ξεκινάνε όλοι οι οδηγοί. Ο Lewis Hamilton είχε πάρει την pole position, αλλά οι υπόλοιποι οδηγοί δεν θυμάμαι σε ποιες θέσεις ήταν. Και όσον αφορά τη στρατηγική, θα ξεκινήσω με μεσαία ελαστικά, θα κάνω ένα pit stop και θα βάλω σκληρά. Οι περισσότεροι οδηγοί θα κάνουν δύο pit stop για να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Ελπίζω ότι με το ένα pit stop που θα κάνω, παρόλο που θα είμαι λίγο πιο αργός που έχω μεσαία και σκληρά ελαστικά, θα καταφέρω έτσι να βρεθώ σε μια καλύτερη θέση. Βέβαια όλα θα φανούν στον αγώνα, γιατί όλοι οι αγώνες μέχρι τώρα όλο εκπλήξεις είναι. Πάμε σιγά σιγά στην εγκίνηση και να δούμε τι θα συμβεί στο Grand Prix του Μεξικού. Είμαστε στην εγκίνηση, έχουμε 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα και έχουμε αγώνα. Είχαμε μέτρια εγκίνηση, πολύ μέτρια εγκίνηση. Προσπαθώ να συγκλίσω προς τα δεξιά στον δρόμο, να έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Με έχει περάσει ήδη ο Χούλκεμπεργκ και τώρα και ο Ραϊκόνεν είναι δίπλα-δίπλα εδώ μαζί μου. Ρόδα με ρόδα είμαστε. Θα έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Πρέπει να είμαι προσεκτικός εδώ. Φρενάρω πολύ αργά. Παναγκάζομαι να κόψω λίγο δρόμο εδώ, παραλίγο να έχω επαφή με τον Γκασλί. Έχω στα αριστερά μου τον Χούλκεμπεργκ, από την εσωτερική τον περνάω. Και τώρα είμαστε δίπλα-δίπλα με τον Χούλκεμπεργκ. Ξαναπερνάει μπροστά μου, έχει καλύτερη έξοδο από την στροφή. Κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Προσπαθώ να μπω από την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Καταφέρνω να μπω τελευταία στιγμή. Περνάω και τον Γκασλί από την εσωτερική. Και σε αυτό το σικέιν τώρα είμαι μπροστά και από τον Χούλκεμπεργκ και από τον Γκασλί. Τώρα είμαι κολλημένος πίσω από τον Μπάτλερ. Κάνω λίγα λαθάκια εδώ μέσα στις στροφές και απομακρύνεται ο Μπάτλερ. Αλλά για την ώρα είμαι στην ένατη θέση.
Και θυμίζω, είμαι με μεσαία ελαστικά, ενώ οι περισσότεροι οδηγοί είναι με μαλακά ελαστικά και σίγουρα θα είναι πολύ πιο γρήγοροι από μένα. Και ένας άλλος λόγος για να είναι πιο γρήγοροι από μένα, εδώ αναγκάστηκα να κόψω λίγο τον δρόμο γιατί έχασα τα φρένα. Ένας άλλος λόγος που είναι πιο γρήγοροι από μένα είναι επειδή γενικά νιώθω πολύ αργό σε αυτή την πίστα. Κάνω συνεχώς λάθη σε κάθε στροφή, χάνω τα φρένα. Για κάποιο λόγο δεν έχουν φτάσει τα φρένα μου στην κατάλληλη θερμοκρασία και έτσι χάνω συνεχώς τα φρένα. Είμαι όμως αρκετά κοντά στον Butler. Τώρα ελπίζω στη μεγάλη ευθεία. Βλέπουμε ο Hamilton κάνει το ταχύτερο γύρο. Έχει ξεκινήσει από την πρώτη θέση και παραμένει στην πρώτη θέση. Ο Butler έχει απομακρυνθεί τώρα εδώ στη μεγάλη ευθεία και είναι κολλημένος πίσω μου ο Gasly που παίρνει τα κενά και τώρα από τα δεξιά. Προσπαθεί να ρίξει μια ματιά. Προσπαθώ να συγκλίσω και εγώ προς τα δεξιά στον δρόμο, όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει πλέον τη θέση εκεί. Θα έχω την εξωτερική στην πρώτη στροφή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα εδώ Gasly. Είχε καλύτερη είσοδο και έξοδο από τη στροφή. Φρέναρα πολύ πιο αργά από αυτόν και κατάφερα να μείνω μπροστά του. Στη δεύτερη όμως μεγάλη ευθεία, τώρα πάλι ο Gasly είναι κολλημένος πίσω μου. Παίρνει τα κενά, δεν έχει το DRS εδώ και δεν ήταν αρκετά κοντά ώστε να επιχειρήσει κάτι από την εσωτερική σε αυτό εδώ το chicane. Ο Butler φαίνεται να απομακρύνεται, όμως πιστεύω ότι έχουν κάποιον οδηγό εκεί που τους καθυστερεί και δημιουργείται ένα τρενάκι. Αν μπορέσω να φτάσω αυτό το τρενάκι, θα έχουμε μάχη για καλύτερη θέση. Βέβαια για την ώρα δεν μπορώ να το φτάσω και έχω απειλή συνέχεια από τον Gasly. Ο Gasly που είναι πάρα πολύ γρήγορος τελευταίο. Εδώ κάνω ένα σωρό λάθη σε αυτά τα συνεχόμενα εσάκια που υπάρχουν μέσα στην πίστα και έτσι δίνω το δικαίωμα στο τρενάκι που βρίσκεται μπροστά μου να φύγει ακόμα πιο μακριά και ο Gasly να κολλήσει ακόμα πιο πολύ πίσω μου. Φτάνουμε στις τελευταίες στροφές του δεύτερου γύρου. Ο Gasly είναι κολλημένος πίσω μου. Βλέπουμε ο Hamilton ξανακάνει ταχύτερο γύρο. Είναι σε φοβερό ρυθμό ο Lewis Hamilton. Μπαίνουμε τώρα στην ευθεία τερματισμού. Μόλις περάσαμε τη γραμμή και μπαίνουμε στον τρίτο γύρο. Τώρα εδώ ο Gasly θα έχει DRS αυτό το γύρο. Να δούμε, θα μπορέσει να κάνει κάτι. Με πλησιάζει πάρα πολύ. Όχι, συγγνώμη, δεν θα έχει DRS. Τον επόμενο γύρο θα έχει DRS. Δεν υπάρχει μέτρηση εδώ. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Gasly στην πρώτη στροφή. Μπαίνω πρώτος και έτσι ελέγχω εγώ τη στροφή και παραμένω μπροστά του. Αυτή είναι η δεύτερη ευθεία που θα έχουν DRS οι οδηγοί. Βέβαια όχι ακόμα σε αυτόν τον γύρο γιατί ο χρόνος μέτρησης για το DRS είναι λίγο πριν τελειώσει ο γύρος. Και έτσι είμαστε τυχεροί ότι σε αυτή την πίστα για τρεις ολόκληρους γύρους κανένας δεν έχει DRS από αυτούς που βρίσκονται πίσω μας. Βέβαια αν ήμασταν εμείς κολλημένοι σε κάποιον θα θέλαμε να δεχτούμε το DRS εννοείται. Κάνω συνεχώς λάθη σε κάθε στροφή, χάνω τα φρένα, ακόμα δεν έχω φτάσει στη θερμοκρασία τα φρένα μου. Και έτσι επιτρέπω το τρενάκι που βρίσκεται μπροστά μου να απομακρυνθεί όλο και περισσότερο. Ο Gasly κολλημένος πίσω μου. Εδώ πρέπει να έχει χάσει το εσάκι. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορος τώρα μέσα στο εσάκι. Με πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Και πλησίασε κιόλας αυτό το τρενάκι που έχει 5 μονοθέσεις. Κάποιος τους καθυστερεί πάρα πολύ αυτούς εδώ μπροστά. Νομίζω είναι μία Red Bull. Δεν πρόλαβα να δω. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να είμαι κοντά τους και να μπορέσω να τους απειλήσω και εγώ και να κερδίσω εγώ κάποια θέση εδώ. Ήμουν όμως αρκετά κοντά στον Butler να πάρω το DRS και τώρα θα έχω το DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία. Έχει ο Gasly αλλά δεν είναι αρκετά κοντά και δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Προσπαθώ να πάρω όσο περισσότερο γίνεται κενά από τον Butler, ήταν όμως αρκετά μακριά, σίγουρα πήρα όμως κάτι. Και τώρα στη δεύτερη μεγάλη ευθεία θα έχω πάρει το DRS από τον Butler, αυτοί εδώ δίνουν μάχη μεταξύ τους. Καθυστερούν και έτσι με βοηθάνε να τους πλησιάσω. Βλέπουμε ότι ο Gasly έχει μείνει λίγο πίσω. Έχω απομακρυνθεί λίγο από αυτόν. Εδώ σε αυτή τη στροφή στο chicane τους έχω πλησιάσει. Ο Albon έχει χάσει θέση. Ο Albon είναι που τους καθυστερούσε πάρα πολύ. Και τώρα ο Albon έχει χάσει θέση και από τους τέσσερις που ήταν πίσω του. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει ο Alexander Albon. Μου δίνει εμένα την ευκαιρία να τους πλησιάσω έτσι. Ελπίζω να μην απομακρυνθούν οι άλλοι, να συνεχίζουν να έχουν τον ίδιο ρυθμό. Αλλά δεν το πιστεύω γιατί ο Albon φαίνεται ότι είναι αυτός που τους καθυστερούσε πάρα πολύ. Τώρα είχα πολύ ωραίο πέρασμα μέσα στα εσάκια. Φτάνουμε σε αυτή τη στροφή εδώ που πάντα φρενάρω από ό,τι είδα λίγο πιο αργά από όλους τους οδηγούς. Με βολεύει για κάποιον λόγο. Σε αυτή τη στροφή παραλίγο να έχουμε εδώ επαφή με τον Albon. Έχει φρενάρει πολύ νωρίς αυτός. Φτάνουμε στη τελευταία στροφή. Πλέον αρχίζουμε και καθυστερούμε λόγω αυτό το τρενάκι και μας πλησιάζει ο Μπότας. Ο Μπότας έχει περάσει πλέον τον Gasly. Και είναι πίσω μου, ο Μπότας που έχει ξεκινήσει από πολύ πίσω. Έχω το DRS εδώ στην ευθεία. Έχει και ο Μπότας και είναι πάρα πολύ κολλημένος πίσω μου. Εγώ δεν έχω την απόσταση να πάρω το κενά από τον Albon. Και τώρα ο Μπότας, είμαστε ρόδα με ρόδα. Προσπαθώ να το σπρώξω όσο πιο δεξιά γίνεται στον δρόμο. Για να δυσκολευτεί εδώ στην πρώτη στροφή από την εξωτερική. Εδώ φρενάρω πιο αργά και καταφέρω να μείνω μπροστά από τον Μπότας. Θα έχω πάλι το DRS εδώ στην δεύτερη μεγάλη ευθεία.
και ελπίζω να μην συνεχίσει να με απειλήσει ο Μπότας, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι ήταν ο Γκασλί. Είναι και ο Ραϊκόνεν πίσω του και ελπίζω ότι ο Ραϊκόνεν θα καταφέρει να το περάσει. Δεν πλησίασε εδώ ο Μπότας να ρίξει μια ματιά από την εσωτερική, ήταν πολύ κοντά όμως δεν το επιχείρησε και παραμένω για την ώρα στην ένατη θέση. Αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κυνηγήσω τώρα είναι να μείνω κοντά σε αυτό το τρενάκι, οι οποίοι όλοι θα κάνουν από δύο pit stop. Εγώ θα έχω ένα pit stop και ελπίζω ότι με αυτό το ένα pit stop, μόλις τελειώσουμε όλες τις αλλαγές ελαστικών που έχουμε να κάνουμε, να βρεθώ μπροστά τους έτσι στο τέλος του αγώνα. Βέβαια όλα αυτά είναι υποθέσεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στον αγώνα. Ένα safety car μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε έναν αγώνα. Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το εύχομαι πάρα πολύ να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα, γιατί εγώ που είμαι με ένα pit stop θα με συμφέρει πάρα πολύ, έτσι θα μπορέσω να κάνω ένα δεύτερο δωρεάν pit stop και να βάλω μαλακά ελαστικά ή να είμαι γρήγορο στο τέλος του αγώνα. Βέβαια θέλω να είναι το pit stop, το safety car προς το τέλος του αγώνα, και εδώ όμως έχω το DRS, όμως ο Bottas έχει καταφέρει να είναι πολύ κοντά μου στην ευθεία και έχει περάσει μπροστά μου. Τώρα κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά, έχω και εγώ το DRS. Προσπαθώ από την αριστερή πλευρά, από την εξωτερική στην πρώτη στροφή, να ξαναπροσπεράσω μπροστά από τον Μπότας. Έχω χάσει εντελώς τα φρένα στην πρώτη στροφή. Φρέναρα υπερβολικά αργά, όμως κατάφερα να περάσω μπροστά ξανά από τον Μπότας. Έχω το DRS εδώ στην δεύτερη μεγάλη ευθεία. Συγκλίνω προς τα αριστερά στον δρόμο, γιατί φοβάμαι ότι είναι αρκετά κοντά ο Μπότας και θα επιχειρήσει από την εξωτερική. Ρίχνει μια ματιά εδώ στην στροφή, φρενάρω πολύ αργά. Όμως είναι ακόμα εκεί κολλημένος. Ακουμπήσαμε εδώ με τον Μπότας. Ήθελε να ρίξει μια ματιά στην δεξιά στροφή από την εσωτερική και δεν τον άφησα καθόλου. Ακουμπήσαμε κιόλας. Ελπίζω ότι δεν έχω κάποια ζημιά, όπως και ο Μπότας ελπίζω να μην έχει καμία ζημιά, και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αρχίζει και απειλεί ο Μπότας, σίγουρα θέλει να με ξεφορτωθεί, γιατί έχει μαλακά ελαστικά και όσο κάθεται πίσω μου καταστρέφει τα ελαστικά του. Εμένα ακόμα είναι σε φοβερή κατάσταση τα ελαστικά, λόγω ότι έχουν μεγαλύτερη ζωή τα μεσαία ελαστικά. Έχει απομακρυνθεί τώρα λίγο αυτό το τρενάκι. Δεν πιστεύω στον επόμενο γύρο να έχω το DRS, θα έχει ο Μπότας και αυτό μας βάζει σε πολύ δύσκολη θέση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βγαίνουμε από την τελευταία στροφή, ο Μπότας δεν είναι τόσο κοντά, όμως θα έχει το DRS εδώ, είδαμε τι επιτάχυνση έχει η Mercedes για κάποιο λόγο. Συγκλίνω προς τα δεξιά στον δρόμο, θέλω να έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή, ο Μπότας πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι από τα αριστερά τώρα, περνάει από δίπλα μου, είναι μπροστά μου τώρα. Στην πρώτη στροφή όμως προλαβαίνω μέσα από την εσωτερική να φρενάρω πιο αργά, να έχω τη γραμμή του αγώνα και να παραμείνω μπροστά από τον Μπότας. Όμως τώρα στη δεύτερη μεγάλη ευθεία πάλι ο Μπότας θα έχει το DRS. Συγκλίνω στα αριστερά στον δρόμο, θέλω να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Ελπίζω να είμαι αρκετά κοντά, γιατί ο Μπότας έχει περάσει μπροστά. Φρενάρω αργά. Αναγκάζω τώρα τον Μπότας να ανοίξει λίγο τη γραμμή του και έτσι να μείνω μπροστά του, γιατί αν δεν ανοίγει τη γραμμή του θα είχαμε για άλλη μια φορά επαφή. Έχω ένα τεράστιο τρενάκι πίσω μου. Ένα λάθος να κάνω και όλοι αυτοί θα με προσπεράσουν. Το τρενάκι που είναι μπροστά μου έχει απομακρυνθεί πλέον και δεν ξέρω τι θα συμβεί. Βέβαια και εγώ τώρα απομακρύνθηκα λίγο από τον Μπότας. Για μερικούς γύρους πήρα ανάσα από τον Μπότας, όμως τώρα ο Μπότας ξανά με το DRS στη μεγάλη ευθεία. Από τα αριστερά προσπαθεί να με περάσει, περνάει με πολύ άνεση μπροστά μου, κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Εγώ δεν έχω DRS, να δούμε στην πρώτη στροφή. Θα επιχειρήσω να φρενάρω πιο αργά και όντως φρενάρω πιο αργά και έτσι ξανά καταφέρνω να μπω μπροστά από τον Μπότας. Στη δεύτερη μεγάλη ευθεία σίγουρα θα έχει ξανά το DRS αυτός, όμως έχει χάσει λίγο το chicane και τώρα είμαι αρκετά μακριά ώστε να μην μπορεί να με απειλήσει στην επόμενη στροφή. Καταφέρνω ακόμα να μείνω μπροστά από τον Μπότας. Ελπίζω η φθορά στα ελαστικά του να αρχίζει να τον επηρεάσει. Όπου να είναι πρέπει να αρχίζει να τον επηρεάσει, γιατί έχουν θαρθεί πάρα πολύ αυτά τα μαλακά ελαστικά που φοράει. Τα δικά μου πλέον είναι στην καλύτερη στιγμή της ζωής τους, πιστεύω, και τώρα πρέπει να πιέσω πάρα πολύ να δω τι θα καταφέρω να κάνω μετά το δικό μου pit stop. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή της πίστας, με έχει ξαναπλησιάσει πάλι ο Μπότας εδώ στην ευθεία την μεγάλη. Θα έχει DRS, ενώ βλέπουμε ότι ο Ραϊκόνεν έχει μπει στα pit, ενώ αυτός ήταν πίσω μου. Εδώ ο Μπότας έχει κολλήσει πίσω μου με το DRS, έχει τεράστια τελική ταχύτητα εδώ στην ευθεία. Τεράστια τελική ταχύτητα και είναι μακριά τώρα από μένα στην πρώτη στροφή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν το επιχειρώ καν. Φρέναρα πολύ αργά για να το πλησιάσω ξανά. Δεν μπορώ όμως να κάνω τίποτα. Ο Μπότας έχει περάσει μπροστά μου τώρα. Στη δεύτερη ευθεία θα έχει πάλι το DRS, γιατί μένει στον οδηγό ο οποίος είχε DRS στην πρώτη ευθεία, μένει και στη δεύτερη ευθεία και δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ. Μόνο μπόρεσα να πάρω λίγο κενά από αυτόν, να φρενάρω εδώ λίγο πιο αργά και σε αυτό το σικέ να προσπαθήσω να το πλησιάσω. Όμως βλέπω ότι έχει φύγει μπροστά μου.
και τώρα δεν θέλω να τον αφήσω να απομακρυνθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ ζόρικα, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Μπότας. Όμως απομακρύνεται και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λίγες στροφές πιο μετά βλέπω ότι έκανε ένα μικρό λαθάκι ο Μπότας και τον πλησίασα. Φτάνουμε στις δύο τελευταίες στροφές. Θα έχω το DRS εδώ, ελπίζω να μπορέσω να τον απειλήσω. Βγαίνουμε τώρα στην τελευταία στροφή και βλέπουμε ότι ο Μπότας τώρα μπαίνει στο pit. Με συμφέρει πάρα πολύ αυτό που ο Μπότας τώρα μπήκε στο pit. Βέβαια είναι κάτι σαν undercut απέναντί μου. Εδώ όμως θα έχω το DRS και καθαρό αέρα μπροστά μου για να μπορέσω να πιέσω και να δω σε ποια θέση θα βρεθώ. Για την ώρα είμαι στην τρίτη θέση, γιατί πολλοί οδηγοί έχουν κάνει το δικό τους pit stop, ο Hamilton δεν έχει κάνει. Ο Hamilton τώρα είναι στη δεύτερη θέση. Έχει χάσει την θέση νομίζω από τον Vettel. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Τώρα όμως για μένα μένει να πιέσω πάρα πολύ, να βελτιώσω τους χρόνους μου και να ελπίσω ότι μόλις τελειώσω το δικό μου pit stop και όλοι οι υπόλοιποι το δικό τους, να βρεθώ σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαι για την ώρα. Πίεσα για αρκετούς γύρους τώρα, βελτίωσα τον χρόνο μου, πλέον οδηγάω την κούρσα, γιατί ο Vettel και ο Hamilton έχει κάνει το δικό του pit stop. Ο Vettel οδηγούσε την κούρσα και πλέον ο Vettel με πολύ φρέσκα μαλακά ελαστικά με έχει πλησιάσει τώρα και μπαίνοντας στο 16ο γύρο με τα φθαρμένα μου μεσαία ελαστικά είναι κολλημένος πίσω μου και μάλλον θα ξαναπάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Συγκλίνω προς τα δεξιά εδώ στη μεγάλη ευθεία για να έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Ο Vettel όμως εδώ έχει την τελική της Ferrari. Κολλάω πίσω το δω να πάρω τα κενά, να προσπαθήσω στην πρώτη στροφή να έχω την εσωτερική. Προσπαθεί να κλείσει όμως χώνομαι από την εσωτερική. Φρενάρω πιο αργά και μπαίνω μπροστά από τον Vettel. Ο Vettel όμως επιμένει εκεί, έριξε μια ματιά την εξωτερική, δεν μπορούσε όμως μέσα στο chicane. Και έτσι έχει χάσει εντελώς το chicane και μπορώ να απομακρυνθώ από αυτόν και να μείνω για την ώρα πρώτος στον αγώνα. Ήταν λίγο ρίσκο αυτό που έκανα γιατί ο Vettel είχε κλείσει την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Όμως κατάφερα να χωθώ από εκεί και να παραμείνω στην πρώτη θέση. Συνεχίζει όμως ο Vettel και με πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Λογικό είναι γιατί έχει φρέσκα μαλακά ελαστικά. Είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Οδηγούσε και την κούρσα. Τα δικά μου ελαστικά πλέον έχουν φτάσει στο τέλος. Και σιγά σιγά πλησιάζει και η δική μας ώρα για να κάνουμε pit stop. Να δούμε όμως. Θέλω να είμαι ακόμα στην πρώτη θέση μέχρι να κάνω το δικό μου pit stop. Βέβαια πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά με το Vettel που είναι κολλημένος πίσω μου με φρέσκα μαλακά ελαστικά. Φτάνουμε στις τελευταίες στροφές του γύρου τον 16ο. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή και πάμε στη μεγάλη ευθεία τερματισμού όπου ο Vettel θα έχει το DRS, είναι κολλημένος πίσω μου. Θα συγκλίσω αμέσως στα δεξιά στο δρόμο για να προσπαθήσω να είμαι από την εσωτερική πλευρά στην πρώτη στροφή, όμως ο Vettel ήδη είναι μπροστά μου. Έχει περάσει με άνεση, κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Όμως βλέπω πώς απομακρύνεται με το DRS που έχει. Εδώ θα προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά από την εσωτερική, ήταν όμως μακριά και δεν το επιχείρησα καθόλου. Θα ήταν μεγάλο ρίσκο να το κάνω. Τώρα ο Vettel έχει φύγει μπροστά, θα έχει και το DRS εδώ στη δεύτερη μεγάλη ευθεία και θα απομακρυνθεί. Πίσω μου είναι ο Leclerc σε περίπου 2,5 με 3 δευτερόλεπτα από εμένα. Εγώ το μόνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι να μην κάνω κάποιο λάθος και να μπω στο δικό μου. Να κάνω το δικό μου pit stop και να δούμε πού θα βρεθούμε μετά. Ελπίζω όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί που κάνουν δύο pit stop, όπως και ο Vettel, να έχουν κάποιο πρόβλημα, να καθυστερήσουν και έτσι να με βοηθήσει εμένα με το ένα pit stop να βρεθώ σε μια καλύτερη θέση στο τέλος του αγώνα. Εδώ στα ισάκια πλέον δεν μπορώ να τα πάρω σωστά, τα ελαστικά μου έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής και το μόνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι στο τέλος αυτού του γύρου να μπω στο pit lane και να αλλάξω ελαστικά και να δούμε πού θα βρεθούμε μόλις βγούμε. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή, προσπαθώ να φρενάρω σωστά, είναι λίγο δύσκολο και τώρα σκινάμε την είσοδο στο pit lane. Ελπίζω η μηχανική μου να είναι αρκετά γρήγορη, να μου κάνουν αλλαγή ελαστικών πολύ γρήγορα και να φύγουμε σβέλτα από εδώ για να αγωνιστούμε για μια καλύτερη θέση. Σιγά σιγά αρχίζουν μας περνάνε οδηγοί, έρχεται και ο Μπότας, έχει περάσει τώρα μπροστά μου, ο Μπάτλερ, Άλμπον, Ραϊκόνεν. Μας περνάει και ο Γκασλί, τώρα έρχεται και ο Ρικάρδο να μας περάσει. Την ώρα που τώρα βγαίνουμε από το pit lane και μπορούμε να επιταχύνουμε. Έχει περάσει μπροστά ο Ρικάρδο, δεν είναι κοντά ο Χούλκεμπερ να μας απειλήσει. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσω με τα σκληρά ελαστικά να πιέσω για να φτάσω αυτούς τους οδηγούς. Πλέον όμως τα δικά τους ελαστικά αρχίζουν και
σπείρονται, είναι μαλακά ελαστικά και πλησιάζει σιγά σιγά για αυτούς τους οδηγούς στο δεύτερο pit stop. Όσο πιο γρήγορα ξεφορτωθώ αυτούς τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου, δεν θα χρειαστεί να αγχωθώ για να τους περιμένω να κάνω το δικό τους pit stop και έτσι να με καθυστερήσουν. Θα προσπαθήσω να πλησιάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται τον Ρικάρντο, βέβαια ακόμα έχει λίγο στα ελαστικά του και δεν είναι τόσο εύκολο. Λίγες στροφές πιο μετά βλέπω ότι ο Ρικάρντο έκανε κάποια λαθάκια και τον έχω πλησιάσει πάρα πολύ. Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή, θα έχω το DRS από τον Ρικάρντο στη μεγάλη ευθεία και ελπίζω ότι θα μπορέσω να τον πλησιάσω και να τον προσπεράσω μέχρι την πρώτη στροφή. Μόλις μπήκαμε στον 20ο γύρο, τώρα ανοίγει το δικό μου DRS, παίρνω και τα κενά από τον Ρικάρντο, τον πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα εδώ, ελπίζω να φτάσω σε αυτόν πριν την πρώτη στροφή. Προσπαθεί να συγκλίσει προς τα δεξιά εδώ ο Ρικάρντο, από την εσωτερική, φρενάρω λίγο πιο αργά. Προσπαθώ λίγο να τον αναγκάσω να αλλάξει τη γραμμή του. Δεν το κάνει όμως ο Ρικάρντο, επιμένει εκεί. Επιμένει και εδώ είχα ένα μικρό κλειστρηματάκι. Όμως θα έχω το DRS εδώ στην δεύτερη μεγάλη ευθεία και έτσι θα παραμείνω μπροστά από τον Ρικάρντο. Κατάφερα να τον περάσω, βέβαια με ζόρισε λίγο, γιατί δεν ήθελε να παραδώσει αυτή τη θέση τόσο εύκολα. Για την ώρα είμαστε στην 12η θέση. Περιμένω οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου να κάνω τα δικά του pit stop και ελπίζω ότι έτσι θα τους περάσω και ελπίζω βέβαια ότι θα παραμείνω και μπροστά τους, γιατί κάνοντας το pit stop θα έχουν μεσαία ελαστικά αυτοί, θα είναι πολύ πιο γρήγοροι από εμένα και έτσι προς το τέλος της ζωής των ελαστικών μου θα με έχουν φτάσει αυτοί και λογικά θα δώσουμε μάχη για την θέση στην οποία θα βρίσκομαι. Για αρκετή ώρα δεν είχα πίεση, κατάφερα να απομακρυνθώ από όλους, όμως ο Πέρες που έχει κάνει το τελευταίο του pit stop έχει καταφέρει τώρα εδώ στη μεγάλη ευθεία να περάσει μπροστά μου. Προσπαθεί να κλείσει την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Χώνομαι με χίλια ζόρια, περνάω πιο αργά και περνάω μπροστά από τον Πέρες. Ο Πέρες είναι ο πρώτος που μας απειλεί. Ο Leclerc που είχε κάνει το δικό του δεύτερο pit stop για λίγο είχε βρεθεί μπροστά μας τον 22ο γύρο και έχει απομακρυνθεί ήδη πάρα πολύ. Τώρα όμως εμείς δίνουμε μάχη με τον Πέρες. Ο Πέρες είναι ο πρώτος οδηγός που μας απειλεί. Από αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τα δικά τους pit stop, έχει μεσαία ελαστικά και σίγουρα είναι πιο δύσκολο, πιο γρήγορος από εμένα και θα προσπαθήσει να με περάσει. Για την ώρα όμως καταφέρνω να τον κρατήσω πίσω μου αρκετά άνετα, μόνο στη μεγάλη ευθεία είναι που με ζορίζει αρκετά. Για τρεις γύρους δεν με απειλήσε ο Πέρες, όμως τώρα μας απειλεί ο Verstappen. Ο Verstappen που έχει περάσει τον Πέρες, έχει το DRS από τα αριστερά μου. Τώρα ο Verstappen προσπαθεί να περάσει μπροστά μου. Έχει περάσει μπροστά μου και από τα αριστερά από τον Verstappen. Ο Πέρες προσπαθεί να περάσει μπροστά από τον Verstappen. Φρέναρω εδώ πολύ αργά στην εξωτερική από την πρώτη στροφή και κατάφερα να τους ξαναπεράσω και να μείνω μπροστά τους. Κατάφερα να μείνω μπροστά τους όμως. Ο Verstappen είναι εδώ κολλημένος πίσω μου στη δεύτερη μεγάλη ευθεία. Έχει το DRS εδώ. Θα προσπαθήσω να συγκλίσω στα αριστερά στον δρόμο, όμως καταφέρει να χωθεί εδώ ο Verstappen, θα έχει την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Όμως δεν μπορεί να φρενάρει σωστά εκεί, δεν μπορεί να φρενάρει σωστά και καταφέρνω ακόμα να παραμείνω μπροστά από τον Verstappen. Είναι πάρα πολύ ζόρικος ο Verstappen, ξέρουμε πόσο πιέζει και τώρα πλέον είναι κολλημένος πίσω μου με μαλακά ελαστικά. Αυτός είχε μια άλλη στρατηγική για το δικό του pit stop και θα αρχίσει να μας ζορίσει πάρα πολύ. Τώρα πάλι στη μεγάλη ευθεία ο Verstappen έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Έχει το DRS εδώ, παίρνει και τα κενά. Συγκλίνω προς τα δεξιά στον δρόμο, το αφήνω την αριστερή πλευρά ανοιχτή. Με περνάει τώρα μπροστά, ο Bottas ενώ παλεύει με τον Πέρες. Κολλάω πίσω από τον Verstappen να πάρω τα κενά. Θα έχω την εσωτερική εδώ στην πρώτη στροφή, φρενάρω πολύ αργά. Τον αναγκάζω να ανοίξει τη γραμμή του και έτσι παραμένω μπροστά του. Όμως έχω λίγο άτσαλη είσοδο στο σικέν. Η έξοδο όμως ήταν καλή και έτσι καταφέρνω να παραμείνω μπροστά από τον Verstappen και δεν είναι αρκετά κοντά να με απειλήσει στην επόμενη στροφή. Με ζορίζει πάρα πολύ ο Verstappen και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει η μάχη άμυνας απέναντί του. Για την ώρα είμαι στην τέταρτη θέση, φοβερή θέση σε σχέση με εκεί που ξεκίνησα και θα δώσω πολύ σκληρή μάχη για να παραμείνω σε αυτή τη θέση. Κολλημένος εδώ πίσω μου ο Verstappen δεν με αφήνει, σίγουρα δεν θα με αφήσει εννοείται, γιατί εγώ είμαι με σκληρά ελαστικά, αυτός με μαλακά είναι πολύ πιο άνετος αυτός μέσα στις στροφές. Αλλά μέχρι τώρα ο Verstappen από την εξωτερική θα προσπαθήσει εδώ να ρίξει μια ματιά. Δεν το περίμενα ότι ο Verstappen θα επιχειρήσει από εκείνο το σημείο να μας απειλήσει. Βέβαια δεν είχε καμία ελπίδα να καταφέρει από εκεί να κάνει κάτι. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή. Έχουμε καλή είσοδος και έξοδος. Ενώ βλέπουμε ότι ο Hamilton τελειώνει το δικό του pit stop και τώρα έχει βγει από το δικό του pit lane. Ο Verstappen τώρα στη μεγάλη ευθεία εδώ θα έχει το DRS.
Περνάει μπροστά μου, κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Προσπαθώ να τον πλησιάσω, αλλά δεν τα καταφέρνω ακόμα. Κλείνει την εσωτερική στην πρώτη στροφή, αλλάζει ξανά γραμμή και καταφέρνω να χωθώ έτσι από την εσωτερική και να ξαναπεράσω μπροστά του. Έλεγα για τον Χάμιλτον ότι όχι, δεν έχει τελειώσει το δικό του pit stop, τον έχει περάσει ο Leclerc, τον έχουν περάσει και οι δύο Ferrari και πλέον ο Χάμιλτον είναι στην τρίτη θέση. Εδώ ο Verstappen τώρα από την δεξιά πλευρά στο δρόμο, στην δεύτερη μεγάλη ευθεία, επιχειρεί να με προσπεράσει. Βέβαια δεν έχει ελπίδα, είχα πολύ καλά τοποθετημένο το μονοθέσιο στην εσωτερική να παραμείνω έτσι μπροστά του. Ένας γύρος ανάσες, αλλά και πάλι ο Verstappen στη μεγάλη ευθεία. Κολλημένος πίσω μου, προσπαθώ να συγκλίσω προς τα δεξιά. Είχε σχεδόν προλάβει να βάλει τη μύτη του εκεί και έτσι αναγκάστηκε να σηκώσει το πόδι από το γκάζι. Αλλά εδώ ξανά με το DRS και που παίρνοντας τα κενά από εμένα, θα έχει την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Εγώ είμαι χωμένος στην εσωτερική, φρενάρω πάρα πολύ αργά, χάνω στην ουσία την στροφή. Όμως έτσι περνάω μπροστά ξανά από τον Verstappen. Έχω χάσει και το chicane εδώ στα φρένα. Ο Verstappen κολλημένος πίσω μου, συγκλίνω αμέσως στα αριστερά στον δρόμο. Θέλω να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Ο Verstappen κολλάει πίσω μου, χώνεται εδώ από την εξωτερική, όμως δεν μπορεί να επιχειρήσει οτιδήποτε. Παραμένω μπροστά του, παραμένω στην τέταρτη θέση και ελπίζω ότι θα καταφέρω να παραμείνω μέχρι το τέλος του αγώνα σε αυτή την θέση. Ζόρικα, όμως εδώ έχει κάνει λάθος ο Verstappen και απομακρύνουμε λίγο. Μπαίνουμε στα γρήγορα εσάκια αυτά. Για τρίτη θέση δεν υπάρχει καν λόγος, γιατί ο Χάμιλτον είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για την ώρα κατάφερε να απομακρυνθώ λίγο από τον Verstappen, δεν θα έχει DRS στον επόμενο γύρο και βλέπω ότι παλεύει με τον Bottas. Ο Bottas που με μεσαία ελαστικά τώρα επιχειρεί να περάσει τον Verstappen. Αυτό με συμφέρει πάρα πολύ εμένα τώρα που μπαίνω στον 33ο γύρο και έχω λίγη απόσταση από αυτούς τους δύο. Δύο γύρους είχα απόσταση, μόνο δύο γύρους. Και τώρα ο Bottas είναι κολλημένος πίσω μου. Απ' τα αριστερά θα περάσει μπροστά μου με το DRS. Κολλάω αμέσως πίσω του να πάρω τα κενά. Προσπαθεί να κλείσει την εσωτερική στην πρώτη στροφή, όμως χώνομαι με χίλια ζόρια, φρενάρω πολύ αργά, τον αναγκάζω να ανοίξει γραμμή και περνάω ξανά μπροστά από τον Bottas. Και απομακρύνομαι κιόλας μετά το chicane από αυτόν. Ευτυχώς. Ξανά στη μεγάλη ευθεία. Ξανά ο Bottas κολλημένος πίσω μου. Παίρνει τα κενά, έχει το DRS εδώ, όμως δεν έχει τη ταχύτητα. Για κάποιο λόγο ακόμα δεν έχει τη ταχύτητα. Προσπαθεί από τα αριστερά να με περάσει. Είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη στροφή, θα έχω την εσωτερική. Δεν αναγκάζομαι να φρενάρω πάρα πολύ αργά, γιατί είχε την κακή γραμμή στην ουσία ο Bottas και έτσι κατάφερα να μείνω μπροστά του. Από το chicane όμως είναι ακόμα αρκετά κοντά. Θα προσπαθήσει με το DRS εδώ να με πλησιάσει. Συγκλίνω προς τα αριστερά στο δρόμο. Ο Bottas από την εξωτερική επιχειρεί τώρα να κάνει την κίνηση. Όμως είχα την εσωτερική και δεν κατάφερε να κάνει οτιδήποτε. Παραμένω ακόμα στην τέταρτη θέση, παλεύω με τον Bottas, όμως καταφέρνω, βλέπω ότι καταφέρνω να το κρατήσω πίσω μου. Δεν είναι εύκολο και δεν θέλω να χαλαρώσω, γιατί ξέρουμε ότι άμα καταφέρει έστω και μία φορά να μπει μπροστά μου, θα φύγει γρήγορα και θα απομακρυνθεί. Ο Bottas είναι από τους οδηγούς που παλεύει για το πρωτάθλημα, σίγουρα ήθελε να βρεθεί στην τέταρτη θέση, να κρατήσει τις ελπίδες του κοντά στον Χάμιλτον. Ο Φέτελ έχει κερδίσει τον αγώνα. Έχουμε δύο, Leclerc είναι στη δεύτερη θέση και ο Χάμιλτον στην τρίτη θέση. Φτάνουμε στις τελευταίες στροφές. Στην τελευταία στροφή πλέον ο Bottas είναι κολλημένος πίσω μου εδώ. Προσπαθώ να κλείσω τη γραμμή μου, να μην επιχειρήσω οτιδήποτε. Φτάνουμε στη γραμμή τερματισμού και περνάμε στην τέταρτη θέση. Καταφέρνουμε να περάσουμε στην τέταρτη θέση. Μετά από σκληρή μάχη, ξεκινήσαμε ενδέκατη. Καταφέραμε με μια πολύ καλή στρατηγική να βρεθούμε στην τέταρτη θέση και να φέρουμε ένα φοβερό αποτέλεσμα για τη McLaren. Η Ferrari σήμερα, παρόλο που δεν ξεκίνησε σε πολύ καλή θέση, κατάφερα με τον Vettel και τον Leclerc να κάνουν το 1-2 και να είναι η κερδισμένη ομάδα στο Grand Prix του Μεξικού. Σήμερα δυστυχώς δεν θα είμαστε στο βάθρο, όμως είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και παίρνουμε πολύτιμους πόντους για να παραμείνουμε στην τέταρτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Για οδηγούς ξέρω ότι πλέον δίνω λίγη μάχη για να παραμείνω στην έκτη θέση, αλλά πιστεύω ότι θα τελειώσω αυτή τη σεζόν στην έκτη θέση. Βλέπουμε εδώ ο Φέτελ που πανηγυρίζει. Επιτέλους έφερε και μία νίκη ο Φέτελ. Ο Χάμιλτον απομακρύνεται από τον Bottas στο βαθμολογικό πίνακα και μένουν τρεις αγώνες μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν.
Πάμε σιγά σιγά να δούμε και την τελική κατάταξη του αγώνα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ραϊκόνεν δεν κατάφερε να τερματίσει μέσα στην δεκάδα, δυστυχώς. Δεν κατάφερε να φέρει βαθμούς σήμερα. Ο Verstappen έχει χάσει μια θέση, γιατί ο Φέτελ έχει πάρει πάρα πολλούς βαθμούς και τώρα ο Φέτελ είναι στην τέταρτη θέση. Ακόμα ο Φέτελ, ο Leclerc και ο Bottas διεκδικούν πρωτάθλημα. Ο Verstappen πλέον μαθηματικά δεν διεκδικεί τίποτα με τρεις αγώνες πριν το τέλος. Είμαστε στη τέταρτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα για τους κατασκευαστές και στην έκτη σαν οδηγός. Εμείς πλέον, όπως πάντα, θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα και ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!